Χαίρετε. Πριν λίγες μέρες μου στέλνει ένας φίλος για ένα βίντεο όπου αναφέρεται κάτι. Εδώ καταρχάς δεν θα κάνω κριτική στο δημιουργό του βίντεο. Θα κάνω κριτική στο τίτλο του βίντεο. Ούτε καν στο βίντεο. Γιατί οι σύγχρονοι Έλληνες δεν έχουν καμία σχέση ή δεν μπορούν να φτάσουν τους Σπαρτιάτες, κάπως έτσι τώρα ακριβώς δεν το θυμάμαι. Τέλος πάντων, με λίγα λόγια ότι οι σημερινοί Έλληνες, καταρχάς είναι λάθος ο όρος σύγχρονος Έλληνας. Δεν υπάρχει αρχαίος και σύγχρονος, διότι δεν υπάρχει διακοπή στην ιστορία του ελληνισμού. Δεν υπάρχει κάποιο θολό σημείο. Είναι μία συνέχεια από το παρελθόν, από προϊστορία, να μην μιλήσουμε για δεκάδες χιλιάδες χρόνια, έτσι να μην το πιάσουμε από πολύ πίσω, με Ατλαντικούς πολέμους και τα συναφή, ας το πάμε λίγο πιο κοντά, χιλιάδες χρόνια, εντάξει. Και όχι μόνο υπάρχει ιστορική συνέχεια, υπάρχει και γενετική συνέχεια. Σε αυτό δεν είμαι αρμόδιος ούτε εγώ να το κρίνω, ούτε κανείς άλλος ο οποίος δεν ασχολείται με τη γενετική. Υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι έχουν αποφανθεί. Θα πάρετε διαλέξη του καθηγητού γενετικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Τριανταφυλλίδη, ο οποίος παρουσιάζει έρευνες πανεπιστημίων από το εξωτερικό. Όχι δικές του, διότι μπορεί να κατηγορηθεί ότι το κάνει επειδή είναι Έλλην και θέλει να παρουσιάσει κάτι προς συμφέρον του τόπου. Παρουσιάζει λοιπόν ξένα στοιχεία ως προς την αδιάκοπη συνέχεια του ελληνισμού. Πρώτον δηλαδή, σύγχρονος Έλληνας είναι λάθος ο όρος. Τώρα, να πούμε πώς αν ο Έλληνας του σήμερα έχει καμία σχέση με τους Σπαρτιάτες. Καταρχάς, αυτός που θα μιλήσει, και δεν λέω το παιδί ξανά, δεν κρίνω το παιδί που έκανε το βίντεο, γενικά έχουμε εντρυφήσει τόσο πολύ στην αρχαία Σπάρτη και στον ψυχισμό του Σπαρτιάτη, για να σου πω και στη ζωή του, στο τι ήταν η ζωή του Σπαρτιάτη. Ήταν μόνο η εκπαίδευση, ήταν μόνο ο πόλεμος, τι ήτανε. Έχουμε εντρυφήσει τόσο πολύ για να σου πω εγώ, να κάνω σύγκριση ανάμεσα στο σήμερα και στο τότε. Ακόμα και για μένα, που τους αγαπώ τόσο πολύ και το ψάχνω απίστευτα. Θέλει να ζήσεις τη ζωή σου βάσει των συνθήκων του τότε, για να μπορέσεις να καταλάβεις πώς δρούσαν και πώς είχαν στο μυαλό τους τα πράγματα, η φιλοσοφία τους γενικότερα. Πώς να συγκρίνω λοιπόν εγώ δύο πράγματα, ενώ για το ένα δεν ξέρω σχεδόν τίποτα. Πάει αυτό. Τώρα, εγώ θα σας πω το εξής. Ήθελα καιρό να το κάνω αυτό το βίντεο, αλλά με αφορμή αυτό που μου στείλανε, θα το κάνω τώρα. Θα σας πω το εξής, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες του σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που είναι πολύ πιο άξιοι και από τους Σπαρτιάτες και από τους Αθηναίους και από τους όποιον θέλετε. Και θα σας εξηγήσω αμέσως τώρα. Ο Σπαρτιάτης μεγάλωσε μέσα σε μια κοινωνία όπου δεν του επέτρεπε να είναι διαφορετικά από αυτό που ξέρουμε ότι είναι. Ας τολμούσες να είσαι άπατρης. Ας τολμούσες να είσαι αγύμναστος. Ας τολμούσες να σκεφτείς αρνητικά για τον τόπο σου. Ας το έκανες. Υπήρχαν νόμοι. Δεν μπορούσες, δεν είχες επιλογή. Όπως και για τις Θερμοπύλες. Δεν είχαν επιλογή να φύγουνε. Είχαν επιλογή να μην πάνε βέβαια, έτσι. Μην πιάσουμε τώρα... Δηλαδή, υποχρεωτικά όλο το σύστημα από την παιδεία τους, ακόμα και από τον τρόπο που θα γεννιόντουσαν, από τη φιλοσοφία τους, τα πάντα ήταν χτισμένα έτσι ώστε να βγεις με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, ένας σκληραγωγημένος πατριώτης, τοπικιστής όμως, έτσι, είχαν αυτό το θέμα οι Σπαρτιάτες. Δηλαδή, οι Σπαρτιάτες δεν είχαν την έννοια τόσο πολύ
της ενιαίας πατρίδος, της Ελλάδος, περισσότερο το είχαν άλλες πόλεις. Περισσότερο, ας πούμε, το είχαν οι Μακεδόνες, την έννοια της πατρίδος και της Ελλάδος, και το αποδείξανε αργότερα. Λοιπόν, ερχόμαστε λοιπόν στο σήμερα και λέω, υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, εγώ προσωπικά ξέρω πάρα πολλούς, εννοείται δεν μιλάω για τα μούτρα μου, δεν με θεωρώ άξιο, πρέπει να κάνω 1000-2 πράγματα παραπάνω. Γι' αυτό παλεύουμε, αυτά λέμε. Ξέρω λοιπόν άτομα τα οποία είναι πολύ πιο άξια και λέω, καταρχάς δεν έχουν άλλους να δουλεύουν για αυτούς. Δηλαδή, οι Σπαρτιάτες είχαν τους δούλους, ας το πούμε έτσι, τους σύλλοτες, τους μεσίνιους, οι οποίοι δούλευαν για αυτούς και τους τάιζαν. Έτσι, οι Σπαρτιάτες λοιπόν τα είχαν όλα έτοιμα. Άρα, έρχομαι εγώ στο σήμερα και βλέπω ανθρώπους να τρέχουν από το πρωί στο βράδυ να κάνουν 5 δουλειές, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, 5 δουλειές κυριολεκτικά, για να φρέσουν την οικογένειά τους. Μέσα σε όλα αυτά, πάει και κάνει και τις προπονήσεις του. Μέσα σε όλα αυτά, τρέχει να εκπαιδευτεί και σε άλλα θέματα τα οποία μπορεί να του φανούν κρίσιμα αύριο μεθαύριο. Δηλαδή, αγωνίζεται για τα προστοζήν και τρέχει σαν το σκυλί κυριολεκτικά, σας το λέω, να έχω στο μυαλό μου πολλούς τέτοιους. Και παρόλα αυτά, τον ελάχιστο χρόνο που του μένει, πάει και τον αφιερώνει στην εκπαίδευσή του. Και το άλλο που έχω να πω είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν σηκώνουν κουβέντα για την οικογένειά τους και την πατρίδα τους. Κουβέντα. Δηλαδή έχουν μια τέτοια φιλοσοφία όπως είχαν οι Σπαρτιάτες, με 10.000 περισσότερα προβλήματα, γιατί όταν έχεις μια πολιτεία η οποία όχι μόνο δεν ευνοεί τέτοιου είδους συμπεριφορές και φιλοσοφίες σήμερα, αλλά στα καταπολεμά κιόλας. Δηλαδή, τα έχεις όλα εναντίον σου, τρέχεις να κάνεις όσα έκαναν οι ήλωτες τότε, οι δούλοι, και κάνεις και από πάνω και αυτά που θα έπρεπε να κάνει ένας Σπαρτιάτης, ας πούμε, σαν εκπαίδευση. Όχι στο βαθμό, όχι στην ποσότητα, όχι στο χρόνο που είχαν αυτοί τότε, αλλά στον λίγο χρόνο που σου μένει, το κάνεις και εσύ αυτό. Γιατί λοιπόν εσύ δεν είσαι πιο άξιος από ένα Σπαρτιάτη ο οποίος γεννήθηκε για να είναι αυτό, ήθελε δεν ήθελε, δηλαδή η κοινωνία ήταν έτσι χτισμένη που θα σε έβγαζε αυτό το πράγμα, τέλος. Ενώ σήμερα η κοινωνία είναι φτιαγμένη για να σε βγάλει κάτι εντελώς διαφορετικό, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι που είναι και έξυπνοι και εργατικοί και δυναμικοί και με τις πολεμικές τους τέχνες και με τις ενδυναμώσεις τους και με όλα. Πώς να μην κάνω σύγκριση, πώς να μην πω ότι και σήμερα μπορεί ο Έλληνας να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει, αυτό που είναι μέσα του. Απλά το θέμα είναι ότι κάποιοι το καταπνίγουν, κάποιοι το βγάζουν στην επιφάνεια και ζουν με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, μην πέφτετε στην παγίδα, καταρχάς, σε ό,τι αφορά το αρχαία Ελλάδα και το σύγχρονο ή το αρχαίος Έλληνας και το σύγχρονος, πρώτον, διότι είμαστε ένα. Έχετε ακούσει, ας πούμε, κανένα να λέει αρχαίος Ιταλός ή έχετε ακούσει καμία τέτοια ορολογία, αρχαία Ιταλία, έχετε ακούσει, ξέρω εγώ, αρχαία Αίγυπτο, όχι, Αιγύπτιοι λέγονται, έχετε ακούσει, ξέρω εγώ, πείτε οποιαδήποτε χώρα θέλετε. Κανένας, μόνο σε εμάς το αναφέρουν αυτό και επίτηδες το κάνουν για να μας διαχωρίσουν. Μην πέφτετε σε αυτή την παγίδα και δεύτερον, μην θεωρείτε τους εαυτούς σας ανάξιους. Μας θέλουν συνεχώς να μας κάνουνε, δεν αναφέρομαι στο δημιουργό το βίντεο, γιατί το παιδί, να πω το εξής, προφανώς ο κύκλος των ανθρώπων που έχει παρεδώσει δεν μπορεί να συγκριθεί με τους τότε. Δηλαδή έχει να κάνει και με τις παρέες που έχεις, με τις εικόνες που έχεις. Δηλαδή πρέπει να πέσεις και πάνω σε άξιους ανθρώπους για να κάνεις μία αλφα σύγκριση. Κανένας λέει, πώς κανένας. Κανένας από αυτό που ξέρεις. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Και μην πέφτετε λοιπόν στην παγίδα στο ότι είμαστε
λιγότερο άξιοι από τους προγόνους μας, γιατί αφενός οποτεδήποτε χρειάστηκε να αποδείξουμε το αντίθετο, το αποδείξαμε ότι είμαστε ίδιοι, και αφετέρου σας εξήγησα πριν λίγο με επιχειρήματα ότι παρόλο που τίποτα δεν ευνοεί να είμαστε στα χνάρια τους, τίποτα όμως, τίποτα, ούτε η τεχνολογία, ούτε αυτά που μας περνάνε σαν ηθικούς κώδικες του σήμερα, ούτε η παιδεία στο σχολείο, ούτε τίποτα, ούτε οι τροφές μας, τίποτα, ούτε το νερό που πίνουμε, ούτε ο αέρας που αναπνέουμε, τίποτα δεν είναι το ίδιο. Παρόλα αυτά, ψάχνουμε και πολεμάμε, προσπαθούμε όχι μόνο να τους μοιάσουμε, σκοπός δεν είναι να γίνουμε οι ίδιοι με τους Σπαρτιάτες. Σκοπός είναι να είμαστε καλύτεροι από τους Σπαρτιάτες. Δηλαδή, πώς θα γίνεις καλύτερος από τον Σπαρτιάτη? Θα πάρεις τη φιλοσοφία του, αλλά τα λάθη που έπραξαν θα πρέπει εμείς να είμαστε σε αυτά σωστοί. Δηλαδή, στο ότι ήταν τόσο τοπικιστές, αυτό είναι λάθος. Οι διάφοροι πόλεμοι που συνέβησαν με τους εμφυλίους, θα μου πεις μόνο αυτοί ήταν οι υπεύθυνοι. Όχι, αλλά ως ένα μεγάλο βαθμό ναι. Και η Αθήνα έφταιγε. Όλοι φταίγανε. Και οι Αθηναίοι. Δηλαδή, πρέπει να πάρουμε το καλό, να αποβάλουμε τα αρνητικά στοιχεία που είχε, γιατί υπήρχαν και κάποια αγκάθια στην ιστορία της Σπάρτης, και βάσει αυτό να πορευτούμε. Μην πέφτετε σε λάθος συγκρίσεις, γιατί ξεκινάμε καταρχάς με λάθος όρους, όπως εξήγησα πριν. Δεν θα συγκριθούμε με τους αρχαίους Σπαρτιάτες ως σύγχρονοι Έλληνες, αλλά αν θέλετε να κάνουμε μία σύγκριση για το τότε με το σήμερα, θα λέγαμε είναι ο Έλληνας ο σημερινός το ίδιο άξιος με τον Έλληνα του τότε, με τους προπαπούδες μας. Γιατί άμα τους πάρετε, να το πάρετε προς τα πίσω, μην νομίζετε είναι και πολλές γενιές. Άμα βάλετε τώρα π.χ. για την Επανάσταση του 21, μου έλεγε ένας άνθρωπος όταν είχα κάνει ένα πρόσφατο βίντεο ιστορίες από τη γιαγιά του που είχε ζήσει. Ήταν μεγάλος σε ηλικία. Δηλαδή, γιαγιά προγιαγιά, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι, αλλά πριν 2-3 γενιές. Πριν 2-3 γενιές. Δεν θα μιλήσω για το 40, για το έπος του 40. Λοιπόν, αν θέλετε να κάνετε σύγκριση, να πάρετε ρεαλιστικά τους όρους, τις συνθήκες, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το τότε με το τώρα, αλλά ακόμα και να το κάνουμε, έχουμε ανθρώπους που υπερτερούν σε αξία. Λοιπόν, επειδή μου στείλανε το απόσπασμα το σχετικό στο βίντεο όπου γίνεται η αναφορά στη ζωή των Σπαρτιατών, επειδή ακούστηκαν απίστευτα ψεύδι, θα γίνει ένα βίντεο με απαντήσεις και παραπομπές. Ό,τι θα υποθεί θα είναι με αποδείξεις, όχι ότι μας καπνίσει. Όταν μιλάμε για Σπάρτη και Ελλάδα πρέπει να είμαστε σοβαροί. Γενικά το λέω, δεν το λέω μόνο για το παιδί, γιατί ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του στο συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, πολύ σύντομα θα ανέβει το βίντεο με τις απαντήσεις. Σκεφτείτε λίγο αυτό που σας είπα. Θέλω και τη γνώμη σας για τα λεγόμενά μου, κατά πόσο είναι αυτά που λέω σωστά ή όχι. Γράψτε κάτω στα σχόλια και θα το ξανασυζητήσουμε και κάτω. Ευχαριστώ πολύ, τα ξαναλέμε.